Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κ. Μαβίδης. Κύριε Μαβίδη, θέλετε να μου πείτε, τα Γιάννενα είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έχουν επίσης μια συνέχεια επιτυχιών πλην μιας εξαιρέσεως. Θέλετε να μου πείτε πού οφείλεται αυτή η επιτυχία. Η προσπάθειά μας, κύριε Μπόμι, έγινε από πολλά έτη πριν για να μπορέσουμε ο ΠΑΣ Γιάννενα να κρατηθεί, να ανεβεί πρώτα στην πρώτη εθνική κατηγορία και εν συνεχεία να κρατηθεί στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έχει γίνει ένα πολύ δημιουργικό έργο και ελπίζουμε φέτος να καρποφορήσει. Που αισιοδοξούμε και που το αποδίδουμε, διότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει καλή, και καλή απόδοση και εκτός αυτού έχουμε και φιλάθλους οι οποίοι μας συνδράμουν πάρα πολύ. Έχουμε φιλάθλους τόσο ενθέρμους και ζηλευτούς που τους ζηλεύουν και ομάδες ακόμα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ναι, με την ευκαιρία μας σχόλου σας διακόπτω. Έχει λεχθεί ότι στα εκτός έργα σας παιχνίδια σας, ναι, στην Αθήνα κυρίως, ναι, οι φίλαθλοι είναι περισσότεροι από ό,τι είναι στα Γιάννενα. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το υπηρετικό στοιχείο είναι εξαπλωμένο παντού. Γι' αυτό όπου και αν πάμε και στην Αλεξανδρούπολη ακόμα να πάμε θα βρεθούν υπηρώτες οι οποίοι θα μας ακολουθήσουν. Αλλά εκτός αυτού και οι ίδιοι οι Γιαννιώτες μας ακολουθούν από την Εμαία, να σας πω, μέχρι την Αλεξανδρούπολη μπορεί να φτάσουν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι για το Γιάννενα δεν υπάρχει εκτός έδρας. Δεν υπάρχει εκτός έδρας. Βέβαια τα παιχνίδια είναι πάντοτε εκτός έδρας, αλλά συγκεντρώνουμε τόσο πλήθος, τόσο κόσμο που πάντοτε το εκτός έδρας εκλείπει για τα Γιάννενα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλέφαντε, ο προπονητής, κύριος Αλέφαντος. Κύριε Αλέφαντε, θέλετε να μου πείτε, έχετε κανένα πρόβλημα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας? Όχι, τεχνικός δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μόνο ορισμένους τραυματισμούς βασικών παιχτών που είχα μέχρι τώρα, δεν έχω. Πιστεύετε ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που παρουσιάζει σήμερα? Πιστεύω ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερες και με την ας πούμε, προγραμματισμένη προπόνηση νομίζω ότι σε ένα μήνα, δύο μήνες το πολύ πρέπει να είμαστε στο μάξιμουμ της αποδόσεως που πρέπει. Ευχαριστώ και εγώ. Ο αρχηγός της ομάδας, ο κύριος Σιόντης. Κύριε Σιόντη, έχετε παίξει πόσα χρόνια παίζετε στα Γιάννενα? Φέτος κλείνω τα 14. Στα Γιάννενα? Όχι, σύνολο 14, εκ των οποίων 3 στα Μέγαρα, όταν είναι στην Α' Εθνική, και 2 στον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα στα Γιάννενα. Τα υπόλοιπα στα Γιάννενα. Πιστεύετε ότι τα Γιάννενα μπορούν να ανέβουν άνετα στην πρώτη κατηγορία και να κρατηθούν εκεί? Οπωσδήποτε το πιστεύω αυτό, διότι δεν βλέπω αντίπαλο να μας απειλήσει. Βέβαια, αυτό δεν έπεται ότι δεν πρέπει να υπολογίζουμε για τους αντιπάλους μας. Οπωσδήποτε θα τους υπολογίζουμε, αλλά δεν βλέπω να μας απειλεί κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Και ο εκπρόσωπος των ξένων παικτών, δηλαδή των ομογενών παικτών, των Ιαννίνων, ο κ. Κοντογεωργάκης. Κύριε Κοντογεωργάκη, από ό,τι ξέρουμε, μετά το τέλος της φετινής περίοδου, μάλλον δεν θα μπορέσετε να μείνετε στα Γιάννενα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Λοιπόν, εγώ νομίζω και για μας δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί βάλαμε όλοι τα χαρτί να πάρουμε το υπηκότητα Έλληνα και έχουμε... Οπότε φυσικά θα μπορέσετε να παίξετε. Ναι. Ο πατέρας σας ήταν ο κύριος Λικάνη, ο οποίος είχε εξαιρετική επίδοση στην Ιταλία και στην Αργεντινή φυσικά. Εσείς σε ποιες άλλες ομάδες έχετε παίξει εκτός από τα Γιάννενα? Λοιπόν, στην Αργεντινή έπαιξε, στην Πλατένσε και στην River Plate. Από τις ομάδες που έχετε δει εδώ, που έχετε παίξει σαν αντιπάλους, πιστεύετε ότι μπορεί καμία να κερδίσει τα Γιάννενα στον Όμιλο? Την Β' Εθνική δεν νομίζω. Δεν νομίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο βετεράνος της ομάδας, ο κύριος Κώστας Νικολαίδης, παλιός διεθνής της ΑΕΚ, θα μας πει με την πείρα που έχει, εάν τα Γιάννενα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, εάν μπορούν να κρατηθούν σε μια θέση κάπου στο μέσο ή ακόμα και πιο ψηλά. Η ομάδα των Ιωαννίνων έχει μεγάλα φόντα και είναι καλύτερη από όλες τις άλλες ομάδες Β' Εθνικής. Μέχρι τώρα κυνηγάει τους βαθμούς λόγω πρωταθλητισμού φυσικά. Λόγω πρωταθλητισμού και δεν έχει αποδώσει πολύ καλά. Πιστεύω ότι αν ανέβουμε στην Α' Εθνική, πρώτα ο Θεός φυσικά, έχουμε καλή ομάδα και θα κρατηθούμε γύρω στη μέση της βαθμολογίας. Από πολλές ομάδες Α' Εθνικής είμαστε πολύ καλύτεροι. Αν παίξουν Γιάννενα και ΑΕΚ, ποιος θα θέλατε να κερδίσει? Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Και ΑΕΚ είμαι και Γιάννενα είμαι. Τώρα παίζετε στα Γιάννενα. Τώρα φυσικά θα παίξω για τα Γιάννενα. Δεν υπάρχει δεύτερη λύση, γιατί μετά την ΑΕΚ με αγκαλιάσανε τα Γιάννενα και αισθάνομαι ότι ήμουν χρόνια σε αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ένας παίκτης των Ιαννίνων θα μας κάνουν μια ευχή για τον καινούριο χρόνο και θα μας πούνε ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Και ας αρχίσουμε από τον κύριο Ντουνιά. Εύχομαι η ομάδα μου να βγει στην ευρύτερη κατηγορία. Αυτή είναι η επιθυμία σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος. Κατσικαπετάνης. Στο τέλος της σεζόν πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την άνοδο της ομάδας στην Αλφαρμική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώς. Οπωσδήποτε και εγώ όπως οι άλλοι παίκτες θέλω να δω την ομάδα στην Αλφαρμική. Καμιά προσωπική φιλοδοξία δεν έχετε? Προσωπική φιλοδοξία θα ήθελα και εγώ ας πούμε να βοηθήσω στην άνοδο της ομάδας στην Αλφαρμική. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ομάδα να βοηθήσει στην Αλφαρμική και να παίξει στην Εθνική.
παίξετε εσείς στην Εθνική. Και εμείς σας τα ευχόμαστε. Γλασμάνι, ξέρω και το χρόνο πάμε αλφανική, γιατί έχουμε καλό παίκτα την ομάδα. Νομίζω, κύριε Γλασμάνι, ότι έχετε παντρευτεί Ελληνίδα. Ναι, και μπορεί, είμαι, πώς θα λένε, ευχαριστημένο για την Ελλάδα. Και θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα. Ναι. Τη γνωρίσατε εδώ στην Ελλάδα ή την ξέρατε πριν έρθατε? Όχι, την Ελλάδα, την Γιάννηνα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ντουντούμης. Εύχομαι ο πόθος των τόσων χιλιάδων φιλάθλων της Ηπείρου να γίνει πραγματικότητα το 1974 και επίσης πολλές ευχές και χρόνια πολλά σε όλους τους συμπαίκτες και στους δικούς στη διοίκηση και σε όλους τον κόσμο που ακολουθεί τα Γιάννα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντουντούμη. Παύλο. Εύχομαι η ομάδα μου να ανέβει στην Α' εθνική κατηγορία, διότι είναι καλύτερη. Ευχαριστώ. Εύχομαι εγώ, όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου, του χρόνου να είμαστε στην πρώτη εθνική. Ευχαριστώ πολύ. Μόντες, έχω εμπιστοσύνη και θα πάμε αλφανική. Το πιστεύετε? Ναι, οπωσδήποτε. Νομίζετε ότι στην πρώτη εθνική μπορείτε να έχετε μια καλή θέση στον βαθμολογικό πίνακα? Ναι. Ναι, πιστεύω, το πιστεύω. Στην Αργεντινή σε ποιες ομάδες παίζατε? Έπαιξε στην Τσακαρίτα και Ατλάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ότι να σε εύχομαι όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές των Ιωαννίνων, το ίδιο εύχομαι και εγώ να ανέβει η ομάδα μου στην Α' Εθνική. Ευχαριστώ. Πάμε Α' Εθνική. Να μας πείτε κι εσείς όπως και όλοι οι άλλοι, ένα λεπτό, να μας πείτε κι εσείς όπως οι άλλοι παίκτε που είχατε παίξει στην Αργεντινή, σε ποιες ομάδες? Banfield και Newell's Old Boys. Ευχαριστώ πολύ. Ο τερματοφύλακας. Νομίζω ότι έχουμε το καλύτερα ομάδα στην Εθνική και φέτος πάμε σίγουρα στην Α' Εθνική. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μου πείτε κι εσείς που παίξατε. Στην Αργεντινή? Ναι, στην Ατλάντα και Τσακαρίτα. Ατλάντα και Τσακαρίτα. Και κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Είσαστε παντρεμένος, έτσι δεν είναι? Ελληνίδα είναι η γυναίκα σας? Όχι, είναι Αργεντινή του γυναίκα. Αλλά μένετε εδώ. Μένετε. Θέλετε να μείνετε μόνοι μας στην Ελλάδα? Ναι, μπορούμε. Γιατί στη Μάιο περιμένει ένα παιδί για Μάιο. Και... το οποίο θα το κάνετε Έλληνα. Θα ζητήσετε την ελληνική υπηκότητα για το παιδί. Ποδοσφαιριστή θα το κάνετε? Ναι, βέβαια. Το παιδί? Ναι. Ευχαριστώ. Βέργος. Ότι η ομάδα θα ανέβει στην Α' Εθνική είναι ένα από τα πιο σίγουρα αθλητικά γεγονότα του 1974. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι με το υλικό και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα στην Α' Εθνική μπορεί να σταδιοδρομήσει και να βρεθεί γύρω στην 5η μέχρι τη θέση.